στον ομό Δωδεκανήσου έχουμε τα εξής σχολεία που είναι σε αναστολή. Είναι το τρίτο γυμνάσιο Ρόδου, το λεγόμενο Βενετόκλειο. Είναι μέχρι 4 Μαρτίου κλειστό, υπήρχε ένα κρούσμα. Και είδαμε μετά από ηχνηλάτηση ότι πρέπει να κλείσει το σχολείο. Ένα λοιπόν σχολείο αυτό. Δεύτερο σχολείο είναι το Μουσικό Σχολείο Ρόδου, το οποίο και αυτό είχε ένα κρούσμα από εκπαιδευτικό, ο οποίος εκπαιδευτικός είχε, είναι μια ειδικότητα των εκπαιδευτικών τέτοια του Μουσικού Σχολείου, που γίνεται κατηδίαν μάθημα σε κάθε μαθητή. Είχε 12 μαθητές από μόνες, επομένως έπρεπε να κλείσει το σχολείο. Βεβαίως. Και αυτό μέχρι 4 Μαρτίου. Ένα άλλο σχολείο που έχει κλείσει είναι το Ιδιωτικό Σχολείο Γυμνάσιο Λύκειο το Ρωδίων Παιδεία, που είχε κρούσματα που δικαιολογούσαν το κλείσιμο του σχολείου. Και τέλος, το τέταρτο Λύκειο Ρόδου, το οποίο και αυτό είχε κρούσμα τέτοιο που δικαιολογούσε το κλείσιμο μέχρι 4 Μαρτίου. Σήμερα άνοιξε το τρίτο Λύκειο Ρόδου, γιατί ήταν και αυτό σε καραντίνα για 14 ημέρες. Την Πέμπτη ανοίγει το δεύτερο Λύκειο Ρόδου. Αυτά όσον αφορούν τη Ρόδο. Τώρα, έχουμε τα νησιά μας. Να ξεκινήσω από ένα κοντινό νησί σας, την Κάλυμνο. Ναι, που έχει δυστυχώς μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, που είναι στο βαθύ κόκκινο, ακριβώς. Και επειδή είμαι με όλα τα σχολεία σχεδόν σε καθημερινή επαφή, τα κρούσματα είναι αυξανόμενα και εκεί, αλλά στα σχολεία έχουν δοθεί, σε όλα τα σχολεία έχουν δοθεί αναστολή εκτός του ειδικού σχολείου της Καλύμνου. Άρα, στην Κάλυμνο όλα τα γυμνάσια, λύκεια, γιατί έχουμε 3 γυμνάσια, 2 λύκεια και 1 ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και το Εσπερινό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις, είναι σε καθεστώς αναστολή, στελούν σε αναστολή και λειτουργεί μόνο το ειδικό σχολείο της ΚΟ. Στην Κάρπαθο τώρα, στην Κάρπαθο που είναι κόκκινο, δεν λειτουργούν τα λύκεια, όπως είναι το λύκειο Απερίου και το ΕΠΑΛ Πηγαδίων, Καρπάθου, καθώς επίσης και το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Ολύμπου. Το πρώτο Γυμνάσιο Πηγαδίων και το Γυμνάσιο Απερίου λειτουργεί κανονικά. Όπως αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαδομαρκάκη, τα δόντια τα έχει δείξει ο κορονοϊός τελευταίο διάστημα στα Δωδεκάνησα. Θέλω να κάνω μια, αν θέλετε, μια αναφορά και μία παράκληση κάνω προς τους γονείς. Ξέρετε, τα παιδιά δεν φτάνουν να πάνε στο σχολείο. Στο σχολείο τηρούνται οι κανόνες, διότι έχουν τους καθηγητές, κάνουν τις εφημερίες τους κτλ. Επειδή έχω εικόνα από τη Ρόδο και βλέπω το συγχρονισμό που έχουν τα παιδιά τις απογευματινές ώρες στους δρόμους και με τρομάζει, φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι. Έκκληση λοιπόν προς τους γονείς, να προσέχουν τα παιδιά τους και να μένουν στο σπίτι. Αυτή είναι η έκκληση προς τους γονείς και στα ίδια τα παιδιά, που θεωρώ τα παιδιά είναι όρημα και καταλαβαίνω. Το κλίμα στην κοινωνία πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες στην Ρόδο? Κοιτάξτε, φοβούνται πάρα πολύ και αν δείτε εδώ είναι ουρά, τεράστια ουρά, ή ουρές να πω καλύτερα, στα τεστ rapid ή γενικά στα μοριακά τεστ. Που σημαίνει ότι ο κόσμος ανησυχεί και υπάρχει φόβος. Βεβαίως. Βεβαίως. Επομένως πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Εμείς αναγκαζόμαστε και ερχόμαστε στο γραφείο, γιατί κάποιοι πρέπει να ανοίξουν τους χώρους εργασίας τους. Και τις υπηρεσίες πρέπει να δουλέψουν οι υπηρεσίες. Έχετε δίκιο. Έτσι, ακριβώς. Έχει αρχίσει να σας φοβίζει. Έτσι είναι παντού. Έχει αρχίσει να σας φοβίζει η περίπτωση ενός lockdown? Ακούστε λίγο. Εάν δεν συντονιστούμε και αν δεν προσαρμοστούμε στις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί, θα έχουμε πρόβλημα.